είμαι και λίγο επιθετικός. Αλλά εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είναι άλλος με αυτός που επιτίθεται, τα κατάλαβες. Πώς δεν κατάλαβα, μου το περιέγραψες τόσο ωραία. Περιγραφικότατο ήσουν. Και δεν μου λες, αν δεν έχεις μαζί σου τα χάπια, τι γίνεται. Εντάξει. Δεν είναι και η πρώτη φορά που δεν τα έχω μαζί. Αλήθεια. Κοίτα, βασικά τα έχω ψηλό αεραιώσει. Μα, όπα, ο γιατρός το είπε. Τρελός είσαι, ρε. Εγώ, θα σου έλεγα τώρα. Ο γιατρός το μόνο που θέλει είναι να γράφει και να ξαναγράφει για να πλουτίζουν οι φαρμακευτικές. Έτσι, ε, βρε τον ντόκτορ. Ναι, ρε, τι νόμιζες, ότι όλοι όσοι πάνε στον ψυχίατρο είναι τρελοί. Δεν είναι, ε. Όχι, βέβαια. Στη σημερινή σκατοκοινωνία που ζούμε, όλοι θα μπορούσαμε να χαπακωνόμαστε για να νιώθουμε καλύτερα. Α, ε, ορίστε, κύριο συμφωνεί. Αλλά ποιος το κάνει, ναι. Μην κοιτάς τους άλλους τι κάνουν, εσύ είναι το θέμα. Εγώ αποφάσισα εδώ και ένα χρόνο να ζω χωρίς κάτι. Ένα χρόνο. Ολόκληρο. Ολόκληρο, ολόκληρο. Πέρσι, τέτοια εποχή τα έκοψα. Πέρσι, τέτοια εποχή, ε. Ούτε τεπών δεν παίρνω. Ούτε τεπών. Πετάξτε ρε τα χάπια και τη μαυρίλα τους. Βάλτε λίγο χρώμα στη ζωή σας. Γι' αυτό με βλέπεις και κάνω όλες αυτές τις πλάκες. Για να βάζω λίγο χρώμα στη ζωή μου να μην με παίρνει από κάτω. Α, μάλιστα. Και. Ο γιατρός σου. Τι σου είπε. Τι μου είπε. Το Dr. Μαρέ το ξέρω χρόνια. Και δεν του έχω πει τίποτα για να μην τον στεναχωρήσω. Να είσαι και ψυχοπονιάρης. Κοίτα, βασικά, έχω να τον εδώ ένα χρόνο. Ένα. Από πέρσι. Και πώς περνάει ο καιρός. Πάρε καλά, Μελίτσα. Πάρε κι άλλη. Πάρε κι άλλη. Πάρε κι άλλη.